Αυτή την ώρα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο θέλουν να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις. Ακόμα και αυτή τη στιγμή πρωτοφωνάζουμε στην κυβέρνηση την απέτησή μας να το πάρουν πίσω. Τους λέμε ότι η απαγόρευση των διαδηλώσεων θα μείνει στα χαρτιά. Τους προειδοποιούμε ότι ο λαός, οι εργαζόμενοι θα κάνουν αυτό τον νόμο κουρελόχαρτο, όπως έγινε και με πολλούς ακόμα νόμους στο παρελθόν. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, συνάδελφοι, αφού πρόκειται για ένα σπουδικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με ματηρούς αγώνες. Αφού μεταφράστηκε και εξυγχρονίστηκε από συνταγματολόγους, αφού ευθυγραμμίστηκε με το πνεύμα και τη γραμμή των ευρωενωσιακών οδηγιών, έρχεται να ενισχύσει το προστάσιο της καταστολής που έχει στη διάθεσή της το κρατικός μηχανισμός. Με το νομοσχέδιο επιδιώκουν να συκοφαντήσουν τους λαϊκούς αγώνες και να θέσουν υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση. Περιέχει διατάξεις λάστιχο, οι οποίες μάλιστα θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση και θα ερμηνεύονται κατά βούληση από τις αστυνομικές αρχές και από άλλους μηχανισμούς καταστολής. Καλλιεργούν το φόβο, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ως ενδυνάμει επικίνδυνη και εγκληματική. Το νομοσχέδιο έρχεται να επιβάλλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δεν μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης, μπορούν να γενικεύονται οι απαγορεύσεις όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν συμμορφώνονται οι διαδηλωτές με τους περιορισμούς. Το νομοσχέδιο επιτρέπει συγκεντρώσεις μόνο για γεγονότα κοινωνικής σημασίας, προϋπόθεση που μπορεί να ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά. Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το σκοπό της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συγκεντρωμένων. Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του κειμενικού σώματος, καθώς νομιμοποιεί την χρησιμοποίησή του ενάντια στις εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις. Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή, καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντας ερμηνείας αυτού. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που θα πρέπει να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να έχει τη διακριτική ευκαιρία να αποφασίσει εκ των προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάδρυση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται. Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίσει την απαγόρευση μέχρι και την τελευταία στιγμή μια διαδήλωση. Παράλληλα, απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητα του οργανωτή και πλήρης χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη και τη λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης. Συνάδελφοι, προσπαθώντας η κυβέρνηση με σύμμαχο τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κρύψει το αντιδραστικό αντιλαϊκό περιεχόμενο του νομοσχεδίου και τον ασφικτικό περιορισμό βασικών πολιτικών δικαιωμάτων που θέλει να επιβάλλει, καταφέρνει σε διάφορα ψέματα. Όπως για παράδειγμα ότι οι καλά οργανωμένες και πολυπληθείς συγκεντρώσεις δεν πρόκειται να επηρεαστούν, ότι ο σκοπός τους είναι να μην διαταράζεται, λέει, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης και να αποφεύγονται τα ποτηλιαρίσματα. Ότι οι πολύ συχνές διαδηλώσεις ευθύνονται για τη δυσπραγία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες τέτοιες εξυπνάδες. Είναι ψέμα, συνάδελφοι, ότι δεν θίγονται οι πολυπληθείς και καλά οργανωμένες συγκεντρώσεις. Όλες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες απειλούνται από τη στιγμή που η αστυνομία αποφασίζει και κρίνει το σκοπό μιας διαμαρτυρίας.
άλλωστε από τις μεγάλες διαδηλώσεις θέλουν να παραγούν, γιατί τις βάζουν πόλες στην εφαρμογή της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Τα προηγούμενα χρόνια, συνάδελφοι, τα χρόνια της κρίσης, με τέτοιες διαδηλώσεις οι εργαζόμενοι και ο λαός αμύθηκαν σε αντιλαϊκά μέτρα, ακύρωσαν κυβερνητικούς σχεδιασμούς, απόσπασαν κατακτήσεις. Είναι ψέμα ότι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να εξομαλύνουν την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης. Να προστατέψουν τάχα τα μαγαζιά από την αναδουλειά. Τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά για τις επόμενες μέρες και τις υπόλοιπες που δεν γίνονται διαδηλώσεις. Τα λουκέτα έχουν μπει κατά χιλιάδες τα χρόνια της κρίσης. Τα οικονομικά βάρη που εκάστοτε κυβέρνηση φόρτωνε στα μικρομάγαζα γίνονται για πολλούς αβάστακτα. Η πελατεία, συνάδελφοι, εξαφανίζεται, γιατί όπως λέει και το σύνθημα, εργασιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Αν τους έλεγε, συνάδελφοι, η ομαλή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, θα φρόντιζαν να ολοκληρωθεί στην ώρα του το μετρό, θα φρόντιζαν ο ΑΣ να προσφέρει φθηνές, γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις. Αν τους ένοιαζε η καθημερινότητά μας, συνάδελφοι, δεν θα έφτιαχναν μεγάλους περιπάτους όπως στην Αθήνα. Η αλήθεια, συναδέλφους και συνάδελφοι, είναι ότι η εξαθλίωση και η φτώχεια πάντα γεννά αντιδράσεις. Και αυτή η αλήθεια είναι αναπόδραστη. Μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης και μιας ανεμικής ανάκαμψης, το σύστημα περνάει σε νέα ύφεση, σε νέα κρίση. Η εξέλιξη αυτή μάλιστα επιταχύνθηκε και από την πανδημία, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να έχουμε πάνω από 200.000 απολύσεις, να έχουμε μειώσει τους μεσούς σε αυτούς που εργάζονται, να έχουμε δασικοποίηση της εργασίας και εγκληματικές παραλήψεις στην προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Οι αντιδράσεις λοιπόν θα θεριέψουν, συνάδελφοι. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να αντιστέκονται και να διεκδικούν. Όλο και περισσότεροι θα νιώθουν αυτή την ανάγκη. Η αμφισβήτηση του συστήματος που γεννά τη φτώχεια και την εξαθλίωση θα γίνει κυρίαρχη στο μυαλό του εργάτη. Το σύστημα θωρακίζεται, συνάδελφοι, απέναντι σε όλα αυτά. Βάζει στο στόχαστρο τη ριζοσπαστικοποίηση. Φοβάται τον εργάτη που αμφισβητεί και προσπαθεί να τον δέσει χειροπόδαρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο της ιδεολογικής επεξεργασίας. Βαφτίζει η αριστερό ριζοσπαστισμό το αντιπάλευμα της κοινωνικής αδικίας και την άμβληση του τεράστιου χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών του καπιταλισμού. Ανακατεύει μαζί του τον ακροδεξιό ριζοσπαστισμό, την ναζιστική ιδεολογία δηλαδή. Τα τσουβαλιάζει όλα μαζί για να συκοφαντήσει τους αγώνες των εργατών. Στο άρθρο 11, συνάδελφοι του νομοσχεδίου, θεσμοθετεί επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας, που βασίζεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Η ίδια επιτροπή δηλαδή που καλείται να πατάξει την ενδοοικογενειακή βία, την ενδοσχολική, την έφυλη, καλείται να πατάξει και τον ριζοσπαστισμό. Τα αστικά κόμματα από την άλλη δεν έχουν καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Είτε στηρίζουν, είτε κάνουν επικοδομητικές παρατηρήσεις. Και πώς θα μπορούσαν άλλωστε να κάνουν και κάτι άλλο, αφού την κυρίαρχη ιδεολογία υποστηρίζουν. Ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βγει στα κεραμίδια με το χουντικής προέλευσης νομοσχέδιο, κάνει φασαρία, μπας και ξεχαστούν οι δικές του κυβερνητικές βρωμιές, όπως ο τρομονόμος που ποτέ δεν καταργήθηκε, η συμμετοχή σε διαμαρτυρίες ενάντια σε πληστηριασμούς που έγινε ιδιώνυμο αδίκημα, το δικαίωμα προκήρυξης απεργίας από πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα που συρρυκνώθηκε. Βέβαια, συνάδελφοι, σε όλα αυτά από κοντά και δίπλα είναι και η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕ, που ως Πόντιος Πιλάτος ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να πει απλά ένα ναι ή ένα όχι, ζητώντας ευρύ κοινωνικό διάλογο. Έτσι κι αλλιώς, το παιχνίδι του κοινωνικού εταιρισμού είναι μανούλες για το ξεπούλημα των εργατών. Δεν έχασαν την ευκαιρία, μάλιστα, να επιδοκιμάσουν και τον ρόλο της αστυνομίας στη διεξαγωγή του συνεδρίου της ΓΕΣΕ. Και εδώ, συνάδελφοι, στη Θεσσαλονίκη όμως, η πλειοψηφία του εργατικού κέντρου δεν θεώρησε καν σκόπιμο να συνεδριάσει για να συζητήσει το θέμα.
Για πολλωστή φορά, παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα των ταξικών δυνάμεων, γυρνάει την πλάτη στα προβλήματα των εργατών και σφυρίζει αδιάφορα.